Να ρωτήσω κάτι, γιατί το πρωί στο ραδιόφωνο είχα δύο τηλέφωνα. Έκλεισε και το τελευταίο ATM στο Βραχάτι. Όχι ATM, έκλεισε η τράπεζα Βραχάτι. Η τράπεζα, με συγχωρείτε, έκλεισε το Βραχάτι, γιατί είχα ακούσει πολλά τότε για τις τράπεζες. Κλείνουν έκλεισε... και είσαστε υπεύθυνος και δεν καταφέρετε να κλείσετε και ανικανότητα να κλείσετε και να ανοίξετε. Ναι, αυτό που είχε γίνει με την τράπεζα του Ζευγολατιού, την Πειραιώς και της Εθνικής στο Βραχάτι, το τι είχα ακούσει, καλύτερα να μην το. Δεν να το θυμάμαι είναι, γι' αυτό. Δεν είναι ο χρόνος να το πούμε. Ανικανότητα, αδιαφορία, εμείς θα το σώναμε και εμείς θα κάναμε τα πάντα. Και εμείς, για να καταλάβετε, στην Τράπεζα Πειραιώς είχαμε πάει 1 εκατομμύριο ευρώ από το Δήμο. Ναι. Είχαμε πιστεί ότι θα έμενε για να τη στηρίξουμε. Και μετά από 15 μέρες μας παίρνει ο Γενικός Διευθυντής, ο Περιφερειακός της Πειραιώς, και λέει: δυστυχώς, Δήμαρχε, δεν μπορούμε γιατί υπάρχουν εντολές άνωθεν. Και όταν λέω άνωθεν, δεν είναι πολιτικές εντολές. Όχι, είναι σε είναι γραμμή έξω. Και δεν μπορεί ούτε ο Πρωθυπουργός να παρέμβει, ξέρετε. Και εκεί ενώ λοιπόν κάναμε τότε τις προσπάθειες. Θυμάμαι τότε είχε έρθει ο κύριος Πέτσας και έλεγε: θα μείνει ανοιχτή η τράπεζα στην ΕΜΕΑ. Και εγώ ήμουν ο ανίκανος δήμαρχος. Και τώρα που ήρθε ο ικανός δήμαρχος, κλείνει, έκλεισε η τελευταία, όχι η προτελευταία και αντιπροτελευταία, η τελευταία τράπεζα στο Δήμο Βέλου Βόχου. Άρα δηλαδή θα σας έχουμε όλους αρχόντες στην κόρη, θα μας παίρνει τα λεφτά μας. Εγώ είχα φροντίσει πάντως, είχαν μπει κάποια ATM στο κτίριο της Δημοτικής Αρχής στο Βραχάτι για την εξυπηρέτηση.